Καλησπέρα σε όλου. Ε, τι καλύτερη σκητάλη να ξεκινήσω αυτή την παρουσίαση μετά το προηγούμενο πάνελ που ακούστηκαν θέματα για εργαλεία αποφάσεων, ε, σωστέ γνωμοδοτήσεις για το περιβάλλον, φορεί και διάλογο γύρω από τα θέματα του περιβάλλοντος... και τη φύση και τη βιοποικιλότητας. Εγώ σήμερα δεσμεύομαι στην παρουσίαση που θα κάνω, η οποία μπορεί να τρομάζει γιατί ακούστηκε πολύ τεχνικό ο τίτλο, δεν θα είναι καθόλου τεχνική. Αλλά αντίθετα, κάτι που έχει σχέση με πληροφοριακά συστήματα και τη βιοποικιλότητα, θα το φέρω στο πλαίσιο των δύο βασικών πυλώνων αυτού του συνεδρίου που ήμασταν σήμερα. Δηλαδή, το, check, το reality check, τον έλεγχο τη πραγματικότητα σήμερα, το ρεαλισμό και τον διάλογο. Είμαι ο Βασίλη Ομποτζόρλο, εκπροσωπώ σήμερα το Πράσινο Ταμείο. Φέρνω τους του θερμού χαιρετισμού του Πρόεδρου μα σήμερα εδώ, του κ. Ανδρουλάκη και του Διευθυντή μα, του κ. Πρωτόπαπα. Είμαι εδώ και πέντε χρόνια περίπου ε, εξωτερικό σύμβουλο και διαχειρίζομαι, συγγράφω και συμβουλεύω ευρωπαϊκά έργα live, που είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για έργα για το περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή, αυτό που θα δούμε, ο τίτλο που είναι τρομακτικό τεχνικό, σα είπα δεν θα μείνουμε σε αυτό, είναι η σημασία των πληροφοριακών συστημάτων και ειδικότερα του συστήματο ELBIOS στη διαχείριση και διατήρηση βιοπικιλότητα τη Ελλάδο. Βέβαια. Εμείς θα πάμε στους αφανείς ήρωες αυτού του έργου, γιατί είναι βασική πυλώνη επιτυχία που είναι ο διάλογο και η συνεργασία και το reality check. Τι εννοούμε με reality check, για να το παντρεύουμε λίγο και με του ε, όρου του συνεδρίου. Ξεκινάμε με νούμερα. Το reality check για εμά, επειδή ήμουν και πάρα πολλά χρόνια ε, και συνεχίζω να είμαι ερευνητή στο κομμάτι τη βιοπικιλότητα, τη διαχείριση οικοσυστημάτων, τη άγρια πανίδα, έχει σχέση με νούμερα. Πολύ πρόσφατα, επειδή αναφέρθηκε και ο ΦΠΕΚ νωρίτερα, ο Οργανισμό Φύση, Περιβάλλοντο και Κλιματική Αλλαγή κατάφερε με μια δικιά του πρωτοβουλία να αναθέσει σε 140 επιστήμονε τη χώρα και να έχουμε για πρώτη φορά στα χέρια μα αναρτημένο πλέον τον ελληνικό κόκκινο κατάλογο. Τι σημαίνει αυτό, ότι στα πρότυπα του IUCN, όσοι έχετε ασχοληθεί και έχετε ψάξει τι κόκκινε λίστε του IUCN, έχουν αξιολογηθεί στον ελληνικό χώρο 11.500, για πρώτη φορά έχουν αξιολογηθεί, 11.500 είδη ζώων, φυτών και μυκήτων. Και έχουμε για πρώτη φορά αξιολογήσει του καθεστώ διατήρηση αυτών, των απειλών του, των πληθυσμιακών του στάσεων και πολλών άλλων δικτών. Τα μετρικά γρήγορα αποτελέσματα είναι το ότι το 21,5% του συνόλου αυτών των ειδών στην Ελλάδα απειλούνται με εξαφάνιση. Οπότε, να ένα reality check. Και μάλιστα εδώ θα μου επιτρέψετε να το παραφράσω εδώ reality bites. Δεν είναι check. Εδώ μα δαγκώνει πραγματικότητα και μα φωνάζει και μα λέει πρέπει να κάνετε κάτι γι' αυτό. Και εδώ έρχεται το έργο μα. Και εδώ έρχεται μια απάντηση. Και αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο είναι κάπω υψηλότερο. Είναι στο 28% των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση. Οπότε ερχόμαστε τώρα στο έργο, το ELBIOS. Ποιοι είναι οι τεχνικοί πυλώνε επιτυχία αυτού του έργου και ποιοι είναι οι αφανεί ήρωε, όπω είπε στην αρχή. Τεχνικά θα δούμε στην πορεία ποιοι είμαστε που κάνουμε αυτό το έργο και με τι τρόπο το κάνουμε. Είχαμε μια διεπιστημονική προσέγγιση. Γιατί όταν μιλά για ένα πληροφοριακό σύστημα για την βιοποικιλότητα τη χώρα, πρέπει να έχει επιστήμονε από όλα τα πεδία. Άρα, είχαμε διεπιστημική προσέγγιση. Είχαμε φορεί και οργανισμού υψηλού κύρου στην ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό για να εξασφαλίσουμε υψηλή τεχνική κατάρτιση στον τρόπο που δουλεύουμε αυτό το εργαλείο. Προφανώ, μια πολύ δεδομένη προσέγγιση στην πρόταση που γράψαμε και μια μεγάλη εμπειρία στα μέλη του εταιρικού σχήματο, όχι μόνο να κάνουμε ερευνητικά έργα, αλλά να έχουμε και έργα κλίμακο στην εφαρμογή γιατί τα έργα live για όσου δεν το ξέρετε, είναι έργα εφαρμογή. Στην Ευρώπη, ο ορίζοντα κάνει την έρευνα, τα life έχουν την εφαρμογή, είναι implementation. Ποιοι είναι οι ήρωε λοιπόν πίσω από αυτό το έργο, οι αφανεί που έχουν σχέση και με το σημερινό συνέδριο. Το βασικό ήταν ο διάλογο. Θα δούμε σε λίγο γιατί έπαιξε πάρα πολύ ρόλο και παίζει ακόμα και θα παίζει εν δυνάμει ο διάλογο και μάλιστα ο αποτελεσματικό για να λειτουργήσει αυτό το εργαλείο οι διμερή σχέση που έπρεπε να αναπτύξουμε με πάρα πολύ μεγάλο ευρωσφορέο στην ελληνική επικράτεια και να ζυμώσουμε διαφανεί διαδικασίε, γιατί θα δούμε από πόσε φορέ πήραμε δεδομένα για να τα παρουσιάσουμε στο πληροφοριακό σύστημα και πώ αυτά οριμάζουν στον χρόνο. Ε, πολύ σύντομα, για όποιον ενδιαφέρεται, η ιστοσελίδα του έργου μα είναι www.bandiverse.gr. Αυτό το έργο ξεκίνησε το 2021 με μια καθυστέρηση διαδικαστική στο kick το 2022, τελειώνει το 20 άρα έχει μια διάρκεια τριών ετών και ένα budget περίπου 2,5 εκατομμύριων ευρώ. Το εταιρικό μας σχήμα αποτελείται από 7 φορείς. Λίδερ του έργου είναι το Πράσινο Ταμείο και γι' αυτό το λόγο σήμερα είμαι εδώ και το εκπροσωπώ σαν διαχειριστής αυτού του έργου. Ε, είναι μέσα προφανώς και ο ΦΠΚ, γιατί ο, αναφέρθηκε και μάλιστα ε, πολλαπλώς ε, στο, προ, στο προηγούμενο πάνελ, ο ΦΠΚ ως ο υπεύθυνος οργανισμός για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών σε όλη την ελληνική επικράτεια, είναι ο μοναδικό που θα μπορούσε να παραλάβει αυτό το έργο όταν εμεί το τελειώσουμε. Οπότε, εμεί ηγούμαστε σαν φορέα χρηματοδοτικό τη διαμόρφωση αυτού του περιφερειακού συστήματο. Με το που κλείνει το έργο, το παραλαμβάνει ο ΦΠΚ, γιατί είναι ο αρμόδιο φορέας και θα το διαχειρίζεται και αυτό θα μακροημερεύσει υπό τη σκεπή και τη στέγη του ΦΠΚ. Στο έργο έχουμε βέβαια και αρκετά τεχνικό ρόστερ. Έχουμε το τμήμα τοπογράφων μηχανικών του εργαστήριο του κ. Μαλίνα από το Αριστοτέλειο. Έχουμε το τμήμα Ελεκτρολόγων μηχανικών από την Πανεπιστήμια Θεσσαλία. Το ΕΚΒΙ από τη Θεσσαλονίκη, το κέντρο βιοπικιλότητα. Ε, έχουμε την Όλυμπο που είναι μια ιδιωτική εταιρεία και από την Ισπανία το ETC UMA. Αλλά δεν θέλω να μείνω περισσότερο πέρα από αυτή την αναφορά στου εταίρου μα. Πάμε λίγο στου στόχου αυτού του έργου και σε λίγο θα δούμε λίγο ε, με ποιου έχουμε συνεργαστεί μέχρι στιγμή. Ο πρώτο στόχο ήταν ένα, να υπάρξει ένα κεντρικό, στην κεντρική κυβέρνηση, εθνικό πληροφοριακό σύστημα για τη βιοποικιλότητα. Ακούστηκε στο προηγούμενο πάνελ πολλαπλώ επίση η ανάγκη να έχουμε σωστή πληροφόρηση, σωστά δεδομένα, να μπορούν να συνδυάζονται, να έχουμε καλέ μελέτε. Να μπορεί η κεντρική διοίκηση να κάνει σωστέ γνωμοδοτήσει, να έχει κάπου να πατήσει για τι γνωμοδοτήσει, να μην υπάρχουν γκρίζα περιθώρια. Αυτό το ερμηνεύει έτσι ο, ο, τάδε ερευνητή, ο τάδε, ο τάδε και αυτό το δέχεται ή όχι, γιατί έχει μια δυσκολία ερμηνεία ερμηνεία ένα υπάλληλο κεντρική διοίκηση. Οπότε ο πρώτο στόχο είναι να δημιουργήσουμε αυτό το πληροφοριακό σύστημα. Άρα θα είναι ένα εθνικό, το πρώτο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την βιβλιοποιότητα στη χώρα. Επίση, θέλουμε να δημιουργήσουμε συνεργασία. Εδώ ερχόμαστε λοιπόν στο κέντρο και αυτού του συνεδρίου. Γιατί, Γιατί όταν δημιουργήσει ένα κεντρικό κόμβο, ένα πληροφοριακό σύστημα που μαζεύει τα δεδομένα βιβλιοποιότητα από, το, από το εθνικό κομμάτι τη Ελλάδο, θα πρέπει να μιλήσει με πλειάδα φορέων. Ερευνητικού φορεί, ακαδημαϊκά Ινστιτούτα, μεμονωμένου ερευνητέ, ερευνητικά κέντρα, οργανώσει κοινωνία των πολιτών, ΜΚΙΟ, κεντρικού οργανισμού ή τον ίδιο τον ΕΦΠΚ, ο οποίο διαχειρίζεται τι προστατευόμενε περιοχέ και έχει πλειάδα δεδομένων. Άρα η επιτυχία μα βασίστηκε και βασίζεται στην ανάπτυξη του διαλόγου. Περνάω, δεν βάζω όλα τα objectives μα, γι' αυτό θα δείτε διαφορετικά νούμερα, τα περνάω επιγραμματικά. Ένα άλλο κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό για μας ήταν να καταφέρουμε να οικοδομήσουμε δυναμικό. Δηλαδή, όταν φέρνουμε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα στην κεντρική κυβέρνηση, στην κεντρική διοίκηση και την βιοποικιλότητα, θα πρέπει να είμαστε ικανοί να μάθουμε τον κόσμο να το χειρίζεται. Οπότε ήταν δύο τα κομμάτια του διαλόγου. Το ένα φορά το διάλογο με τι οργανώσει, του φορεί, την ακαδημία που θα δώσει τα δεδομένα, και το άλλο με την εκπαίδευση των ανθρώπων που θα μπορούν να χειρίζονται αυτό το εργαλείο. Και τέλο, θα θέλουμε αυτό που πάλι συσχετίζεται πάρα πολύ με την προηγούμενη συζήτηση, να αποτελέσει κεντρικά στον κορμό τη διαχείριση του περιβάλλοντο, στη χώρα, τη φύση και τη βιοπικιλότητα, το βασικό εργαλείο. Γιατί, παρόλο που δεν έχω μπει στι τεχνικέ λεπτομέρειε, είναι ένα εργαλείο το οποίο θα έχει μέσα και καινοτόμε τεχνολογίε, θα έχει wireless, θα έχει remote sensing, θα έχει πάρα πολύ συγκερασμό υπάρχουσα πληροφορία και θα έχει και μια δυνατότητα μακροημέρευση και συνεχή update. Εδώ να τονίσω ότι δεν πάμε σε τρία χρόνια. Να χτίσουμε ένα εργαλείο που ad hoc θα κλείσει, θα είναι ένα δυναμικό εργαλείο που συνέχεια θα συγκεντρώνει πληροφορία για να μπορεί να τη φέρνει στα ενδιαφερόμενα μέρη, σε οποιοδήποτε ενδιαφέρεται πολίτη, ερευνητή, φορέα, να μαζέψει πληροφορία. Δεν θα μείνω καθόλου στα τεχνικά, τα περνάω στα γρήγορα. Εδώ έχουμε απλά σε σχεδιασμό γραφικό τι λειτουργικέ μονάδε και τη λειτουργία τη φιλοσοφία τη αρχιτεκτονική του εργαλείου, από πού παίρνει τα δεδομένα, πού τα αποθηκεύει, πώ τα συλλέγει, πώ τα μεγενοποιεί, πώ τα απεικονίζει χωρικά και πώ αναπτύσσουμε τι διαπαφέ με το χρήστη. Εδώ μένω λίγο μόνο στο τέλο ότι οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο από εσά μπει στο εργαλείο. Θα έχει διαβαθμισμένη προσπρόσβαση. πρόσβαση. Γιατί, όπω υπόθηκε και νωρίτερα, υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα που είναι ευαίσθητα. Δεν θα μπορεί να τα πλησιάσει ο καθένα. Θα χρειάζεται ένα ranking και μια αξιολόγηση ποιο μπορεί να δει αλλά θα, μπορεί, θα, είναι open access το μεγαλύτερο κομμάτι του με μια διαβάθμιση όσο αυξάνεται η ευαισθησία κάποιων δεδομένων και θα πρέπει να πηγαίνει σε συγκεκριμένους ανθρώπους ή φορείς η ευαίσθητη πληροφορία. Ε, εδώ ερχόμαστε λοιπόν πάλι στον πυλώνα το βασικό, του αφανού τους αφανούς ήρωες αυτής της, αυτού του έργου. Αυτό είναι απλά ένα ενδεικτικό κάποιον από τους βασικούς επιστημονικούς και όχι μόνο οργανισμούς που έχουμε συνάψει συνεργασία για να πετύχει αυτό το έργο. Όπω αναφέρθηκε και νωρίτερα το μεσημέρι από τον κύριο Μουτζουράκη, νομίζω, που ήταν ο καθηγητή τη Αυστραλία, είπε ότι ένα βασικό πρόβλημα που υπάρχει στην πολιτική κεντρική κοινή είναι πολλέ φορέ ότι υπάρχει ένα, ένα ενδιάμεσο νέφο ήμη μαθών ανθρώπων που κατευθύνουν λάθο κάποιε επιλογέ. Εμεί κα, καταρχήν συνεργαστήκαμε με του βασικού επιστημονικού φορεί αυτή τη χώρα. Βλέπετε την ελληνική βοτανική εταιρεία, ήταν εδώ ο κύριο Δημόπουλο νωρίτερα, τη ζωολογική εταιρεία, την ερπεταλλογική εταιρεία, τη δασολογική εταιρεία, το ΙΝΣΠΕ. Με αυτού ήταν τα πρώτα σύμφωνα συνεργασία που υπογράψαμε. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε όλο το επιστημονικό, εγκεκριμένο, ακαδημαϊκό δυναμικό τη χώρα να παρέχει τα δεδομένα μου. Τα δεδομένα του σε εμά. Και στη συνέχεια ανοίξαμε συνεργασίε με οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών. Εδώ ενδεικτικά έχουμε κάποιε, όπω είναι η το ΒΒΕΦ, επιστημονικού άλλου φορεί, όπω είναι το Ελκεφαί και τη θάλασσα, τον ίδιο τον ΟΦΠΕΚΑ. Και κλείνοντα, γιατί όπω είπα δεν θα είναι καθόλου τεχνική σήμερα παρουσίαση. Κάθε έργο Ευρωπαϊκό, κάθε έργο LIFE, για όσου το γνωρίζετε και για όσου όχι, περνάει από πολύ σκληρή αξιολόγηση. Μιλήσαμε και στο προηγούμενο πάνελ με την κυρία Γανοτή για το κομμάτι του ελέγχου. Τα ευρωπαϊκά έργα έχουν πολύ σκληρή αξιολόγηση. Εμεί περάσαμε τη δεύτερη, τη μεσαία μα, το mid-term report. Εδώ είχα απλά ένα απόσπασμα του letter που μα έστειλε ο εκτελεστικό οργανισμό του κλίματο, υποδομών και περιβάλλοντο, η SINAE στα αγγλικά. Είναι ο εντεταλμένο ενδιάμεσο φορέα μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φορέων που υλοποιούν έργα γιατί το έβαλα αυτό εδώ. Όχι για να περιαυτολογήσω. γιατί μα είπαν σε μια 20-σέλιδη 20 έκθεση ότι κάνετε ένα πολύ ωραίο έργο, αλλά γιατί είπαν κάτι που έχει σχέση πάλι με τον πυρήνα αυτού του συνεδρίου. Ότι σα συγχαίρουμε γιατί πέρα από το τεχνικό κομμάτι που αναπτύξατε, έχετε κάνει συνέργειε. Αναπτύξατε διάλογο και ήρθατε πολύ κοντά στους ανθρώπους και τα μέρη της κοινωνίας, τα ενδιαφερόμενα μέρη που μπορούν να παρέχουν την πληροφορία που χρειάζεστε και μπορούν να ζυμώσουν μια συνεχή στο χρόνο πραγματικότητα ανταλλαγή δεδομένων για να έχετε ένα πραγματικά δυναμικό εργαλείο. Οπότε, κλείνοντα, αυτό για μας μας γέμισε χαρά, μας γέμισε ευθύνη, μας γέμισε τιμή και μα έκανε να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι στη σημερινή κοινωνία που οι προκλήσει του περιβάλλοντο και τη φύση και τη βιοπικιλότητα είναι τόσο μεγάλε, Ακόμα και μεταξύ επιστημονικών φορέων και όλων των μερών τη κοινωνία, ο διάλογο, ο αποτελεσματικό και η ζήμωση είναι αυτό που μπορεί να φέρει σε πραγματική επιτυχία ακόμα και ένα καθαρά τεχνικό έργο, όπω είναι η δημιουργία ενό πολύπλοκου πληροφοριακού συστήματο για την κεντρική διοίκηση. Με αυτά τα τελευταία ελπίζω να έμεινα μέσα στον χρόνο και σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα.